Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ, καλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσον αγαλόμενος φώσος ημάτιον, ετήνων των ουρανών ο σιδέρινος εγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού, ότι θείς νεύει την επίβασιν αυτού απεριπαντών επιπτερήμων ανέμων, ο ποιόντους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα, ο θεμελιών την γίνε την ασφάλεια αυτής, που κλήθησεται εις τον αιώνα του αιώνα, σκύμνη αριόμενη το αρπάσε, και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, ως εμιγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα σε ποιότη γη της πτήσεώς σου. Χριστότη. Του Θεού, τον επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Σωτήρη μόνη εν πείς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος, γεννούι μην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ευλογήστας τους πέντε άρτους εν διερήμο και εξ αυτών πέντα κισκελίους άντρας κορτάσας,
Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη, της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, το έθνη ημών και το κόσμο σου άπαντη, τους δε εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Κάθε φορά που γιορτάζει η Αγία μας Εκκλησία, μας δίνει μία απάντηση στην ασθένεια της εποχής μας. Και ποια είναι η ασθένεια της εποχής μας? Είναι η μοναξιά. Είναι μόνος του άνθρωπος. Και αν βρεθούμε στις μεγάλες πόλεις, αυτό το θηρίο που ονομάζεται μοναξιά, όπως το ονομάζουν σήμερα μεγάλοι επιστήμονες και της πατρίδος μας και του εξωτερικού, κατατρώγει καθημερινά τα σωθικά των ανθρώπων. Γράφει μια εφημερίδα: «Σου δίνω πολλά από την περιουσία μου, θα ήθελα να μου δώσεις λίγες στιγμές γαλήνης, λίγες στιγμές παρηγοριάς». Λοιπόν, η γιορτή αυτή των Αγίων Αγγέλων έρχεται να μας απαντήσει πως αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας, πως έχουμε το Θεό, πως όταν πιστεύουμε στο Θεό, πως όταν ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, έχουμε τους Αγίους Αγγέλους. Ακούσαμε προηγουμένως στην ακολουθία του Εσπερινού και επαναλαμβάνουμε στην ακολουθία του Όρθρου και ιδιαίτερα μέσα στη Θεία Λειτουργία, Άγγελων Ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Η δε παράδοση της Εκκλησίας μας μας λέει ότι από την ώρα που βαπτιζόμαστε και πολιτογραφούμεθα στη Βασιλεία των Ουρανών, ο καθένας από μας έχει έναν άγγελο ειρήνης. Σύζευξον αυτόν, λέει μια ευχή του βαπτίσματος, ιδιαίτερα των αφορκισμών, σύζευξον αυτόν άγγελο ειρήνης. Να βρίσκεται δηλαδή δίπλα μας ο άγγελος αυτός της ειρήνης, να είναι ο φύλακας της ψυχής, να είναι ο συνοδοιπόρος της ζωής μας, να είναι αυτός ο οποίος θα μας φυλάτει από τα τεχνάσματα και τις πανουργίες του αντικειμένου, να είναι αυτός ο οποίος θα προσεύχεται μαζί μας τις ώρες της προσευχής, να είναι αυτός ο οποίος θα βρίσκεται κοντά μας τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς αυτής της ζωής και θα είναι να είναι εκείνος ο οποίος θα παραλάβει την ψυχή μας για να τη μεταφέρει στο θρόνο του Θεού. Γι' αυτό και μια ωραιότατη ευχή της Εκκλησίας λέει ότι θα πρέπει από αυτή τη ζωή να μας συνοδεύουν άγγελοι φεδροί και φωτεινοί, να παραλάβουν δηλαδή την ψυχή μας και να τη μεταφέρουν στο θρόνο του Θεού. Να λοιπόν το αίτημα της Εκκλησίας μας πραγματοποιείται πάντοτε και ιδιαίτερα όταν γιορτάζουν οι Αρχάγγελοι. Έχουμε λοιπόν ο καθένα μας, δίπλα μας, έναν άγγελο ειρήνης. Έχουμε ακόμη, όπως τονίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, αγγέλους των εθνών. Αυτούς δηλαδή οι οποίοι φυλάτουν τα έθνη και τους λαούς. Έχουμε αγγέλους οι οποίοι είναι σταλμένοι από τον Άγιο Τριαδικό Θεό να φυλάτουν τις πόλεις, να φυλάτουν ακόμη τα ιερά θυσιαστήρια, να φυλάτουν τα ιερά μοναστήρια. Σήμερα που γιορτάζουμε το εγχώνε θαύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, έρχεται να μας διηγηθεί ένα τέτοιο θαυμαστό γεγονός που έγινε στην Ιεράπολη, στα μέρη της Φρυγίας, εκεί που υπάρχει μέχρι σήμερα το αγίασμα του Αρχαγγέλου. Μου έλεγαν κάποια φορά που επεσκέφτηκα προσκυνηματικά τη Μυτιλήνη, εκεί στα ιερά προσκυνήματα, πως κάθε χρόνο παραμονή, σαν σήμερα δηλαδή 5 Σεπτεμβρίου, παραπέναντι εκεί στην Ιεράπολη της Φρυγίας, προκειμένου να λειτουργήσουν εκεί στο αγίασμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, εκεί που έγινε το εγχώνε θαύμα, εκεί δηλαδή που οι άπιστοι είχαν οδηγήσει δυο μεγάλα τεράστια ποτάμια, ορμητικά ποτάμια, εναντίον πάνω δηλαδή από το ναό του Αρχαγγέλου. Και τότε λέει εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος και χτύπησε λέει με το κοντάρι του και άνοιξε λέει η γη και κατάπιε αυτά τα ορμήματα του ποταμού, αφού μπροστά στο Θεό δεν μπορεί να δυνατήσει παν ρήμα. Όπου βούλεται Θεός, νικάται φύσεως τάξης. Μήπως και αυτό το μοναστήρι που ήρθαμε απόψε να προσευχηθούμε και να τιμήσουμε τον Αρχάγγελο και να πάρουμε τη χάρη του και την ευλογία του, χιλιάδες χρόνια τώρα από τον πανταμάτορα χρόνο δεν στέκεται και δεν μας έρχεται να μας πιστοποιήσει την παρουσία του Αγγέλου, την παρουσία των Αγίων, την παρουσία του Τριαδικού Θεού.
Να λοιπόν, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, η παρουσία του Θεού μέσα στην καρδιά του καθενός μας. Οι άνθρωποι κάποια στιγμή θα μας προδώσουν, ακόμη και οι φίλοι μας και οι οικογενειακοί μας ακόμη. Μας το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Και οι εχθροί θα είναι από την οικογένειά μας, επαναστήσονται τέκνα επιγονής και θανατώσου συνεξιμών και έσαστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου. Οι φίλοι μας ακόμη και αυτοί θα μας εγκαταλείψουν, μας στέλνουν στις χαρές και στις λύπες. Μάλιστα η Γραφή μας λέει, όποιος βρήκε έναν φίλο πιστό, βρήκε σκέπη κρατεά. Φίλος πιστός, σκέπη κρατεά. Αν λοιπόν δεν βρούμε ένα τέτοιον φίλο, τότε πραγματικά είμαστε μόνοι μας στη ζωή. Αλλά δεν είμαστε μόνοι μας, έχουμε την παρουσία του Θεού και την παρουσία των αγγέλων. Απόψε λοιπόν που γιορτάζουμε, ο Αρχάγγελος εύχομαι να παρίσταται στη ζωή του καθενός μας. Να είναι μαζί μας και να μας εκδιώκει τους φοβερούς δαίμονες. Εκ πάντων των δαιμόνων, λέει μια ωραιότατη ευχή της Εκκλησίας, ρίσε ημάς Αρχιστράτη και Μικαήλ. Να είναι λοιπόν κοντά μας και να μας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζουμε στη ζωή μας το θέλημα του Θεού. Τι εστί το θέλημα του Θεού, το ευάρεστον και τέλειο. Και όταν γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, τότε πραγματικά οι άγγελοι, ο άγγελος φύλακας της ζωής μας θα συμπαρίσταται και θα μεταφέρει τις ευχές και τις προσευχές μας και θα μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε μέσα στη χάρη και την ευλογία του Θεού, να πατούμε πάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσα την δύναμη του εχθρού. Και όταν οι άνθρωποι με τις κακότητές τους θα προσπαθούν να μας βλάψουν, τότε ο Αρχάγγελος θα είναι εκείνος ο οποίος θα εκδιώκει όλες αυτές τις μηχανές και τα τεχνάσματα του Παμπονίρου. Εύχομαι λοιπόν απόψε πλούσια την ευλογία του Αρχαγγέλου στους άρχοντες του τόπου μας που τιμούν με την παρουσία τους αυτόν τον πανηγυρικό Εσπερινό, στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα στον αγαπητό πατέρα Ανδρέα που ετοίμασε όλη αυτή την πανήγυρη εδώ στον Ταξιάρχη και προσκάλεσε όλους εμάς για να συμπανηγυρίσουμε, αλλά και σε εσάς, στον λαό, τον ευλογημένο λαό του Θεού, που ξέρετε και να προσεύχεστε και να αγαπάτε και να τιμάτε την Εκκλησία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή μας. Είμαστε τα παιδιά της Εκκλησίας, είμαστε οι αδελφοί του Χριστού, είμαστε τα φωτόμορφα τέκνα του Θεού και δεν χρειαζόμαστε άλλες δυνάμεις του σκότους, αλλά χρειαζόμαστε μόνο το φως του Χριστού, μόνο την παρουσία του Χριστού, μόνο την πρεσβεία και τη μεσητεία των Αγίων. Σε εσάς λοιπόν, ο Άγγελος Μιχαήλ, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, να βρίσκεται κοντά σας και να επιλύει και τα προβλήματα της ζωής σας και να σας σκεπάζει υπό τη σκέπη των πτερήγων του. Αμήν. Του Κυρίου δεηθούμε. Αγία Κυρίου και έλεος έρθε θυμάστη αυτού τη αχάριτη και φιλανθρωπίας πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας του αιώνου. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά βοήθειά μας ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Πάνω πολλά, να είστε καλά, βοήθειά σας. Βοήθειά σας. Χρόνια πολλά.